Ακολουθεί η εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής με τον Γεράσιμο Βραχιολίδη. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Μάχης Βραχιολίδης εδώ για μία ακόμη Τετάρτη στην συχνότητα του Ερευνητικού Οργανισμού Ελλήνων με την εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής. Ανεξάρτητος Παρατηρητής είναι η εφημερίδα και την οποία εκδίδω και την οποία μπορείτε να βρείτε και στο διαδίκτυο ως indobserver.blogspot.gr. Σήμερα 10 Ιανουαρίου και πάλι ευχόμαστε καλή χρονιά. Ωστόσο η χρονιά έχει μπει με τους δανειστές να απαιτούν εδώ και τώρα τα πάντα. Έρχεται ένα πολυνομοσχέδιο που αυτή την ώρα που μιλάμε συζητείται στη Βουλή με την έννοια του κατεπήγοντος έχει φτάσει, προκειμένου να ψηφιστεί άρον-άρον 1531 σελίδες, τις οποίες ανάθεμα αν έχουν διαβάσει οι βουλευτές, θα τις ψηφίσουν σύμφωνα με τις εντολές τις οποίες έχουν δεχθεί από τους δανειστές. Περιλαμβάνει 50 προαπαιτούμενα το πολυνομοσχέδιο, φίλες και φίλοι, ανάμεσα στα οποία είναι και η κατάργηση των πληστηριασμών, η οποία γινόταν στα δικαστήρια και από εδώ και πέρα, από τις 21 Φεβρουαρίου και μετά, θα διενεργείται αποκλειστικά και μόνο μέσω των ηλεκτρονικών πληστηριασμών, μέσω του διαδικτύου δηλαδή. Θα κάθεται η συμβολιογράφος ή ο συμβολιογράφος και με ένα απλό πάτημα του κουμπιού θα ξεπουλάει το σπίτι του πολίτη. Θα συζητήσουμε για αυτά τα θέματα, όπως και για πολλά άλλα, με τον κύριο Παναγιώτη Λαφαζάνη, επικεφαλής της Λαϊκής Ενότητας. Θα τον έχουμε λίγο αργότερα στη τηλεφωνική μας γραμμή. Επίσης, αυτό το οποίο θα συζητηθεί και θα ψηφιστεί, σύμφωνα με τις εντολές των τοκογλύφων στο πολυνομοσχέδιο, θα είναι η ουσιαστική κατάργηση των απεργιών. Αφού δηλαδή εξαθλίωσαν τον λαό με τις συνεχείς μειώσεις των μισθών, διέλυσαν ουσιαστικά το εργατικό κίνημα, τώρα καταργούν και τις απεργίες, οι οποίες απεργίες θα γίνονται και θα ψηφίζονται μόνο από τους όσους είναι τακτοποιημένοι οικονομικά και θα μιλάμε για μια πλειοψηφία του 50-1. Μιλάμε δηλαδή για περίπτωση κατάργησης των απεργιών. Είδαμε και το «Πάμε να εισβάλλει» στο γραφείο της κυρίας Αχτσιόγλου, η οποία άλλα έλεγε πριν εκλεγεί και βεβαίως άλλα κάνει τώρα, ψηφίζοντας την διάλυση των απεργιών και την κατάργηση των απεργιών. Εμείς όμως θα μπούμε στην εκπομπή μας σήμερα, φίλες και φίλοι, με το καυτό θέμα της ονομασίας των Σκοπίων, διότι εδώ έχουμε ουσιαστικά το ξεπούλημα της Μακεδονίας μας μετά την αναγνώριση της μειονότητας της Θράκης, προσέξτε, μέσω της Τουρκικής Ένωσης Θράκης, όπως την ονόμασαν, και την οποία αναγνώρισαν τα πολιτικά κόμματα, χαρίζοντας ουσιαστικά την Θράκη μας στους Τούρκους, έρχονται τώρα να χαρίσουν τη Μακεδονία μας, το όνομα της Μακεδονίας μας, στους Σλάβους παρακαλώ. Μάλιστα, πρόκειται για πράξη πολιτικής προδοσίας από αριστερά και δεξιά κόμματα, για να μην γελιόμαστε φίλες και φίλοι, διότι και η Νέα Δημοκρατία αναγνωρίζει το να δοθεί το όνομα της Μακεδονίας στα Σκόπια, και αυτά όλα οδηγούν σε σταδιακό διαμελισμό την Ελλάδα μας, διότι οι Σκοπιανοί δεν έχουν εγκαταλείψει τις αλυτρωτικές τους διαθέσεις, την αλυτρωτική τους πολιτική, φτάνοντας να δημιουργούν και χάρτες οι οποίες φτάνουν τα σύνορά τους μέχρι τη Λάρισα, πετσοκόβουν δηλαδή την χώρα μας. Και παρά το ότι συνεχίζουν την πολιτική τους αυτή, εντούτοις εμείς τους χαρίζουμε το όνομα της Μακεδονίας μας. Θα ήθελα λίγο την προσοχή σας, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε ποια είναι η πολιτική της κυβέρνησης Τσίπρα Καμένου. Να ακούσουμε ένα μικρό βιντεάκι για να δείτε τι λέει ο κύριος Καμένος ή τι έλεγε τουλάχιστον πριν από λίγες ημέρες και τι λέει η κυβέρνηση δια του κυρίου Κοτζιά. Ας ακούσουμε παρακαλώ πολύ το απόσπασμα αυτό. Προειδοποιητική βολή ότι στο Σκοπιανό δεν πρόκειται να δεχτεί όνομα που να περιέχει τον όρο Μακεδονία έριξε από τη Θεσσαλονίκη ο Πάνος Καμένος, προτείνοντας παράλληλα και δημοψήφισμα. Δεν μπορεί παρά να έχει
την απόφαση των Ελλήνων πολιτών. Θέλω να ξεκαθαρίσω. Όχι ως υπουργός άμυνας και μέλος κυβερνήσεως, αλλά ως πρόεδρος των ανεξάρτητων Ελλήνων, ότι εμείς δεν πρόκειται ποτέ να αποδεχθούμε να συμπεριληφθεί ο όρος Μακεδονία, ο ελληνικός όρος Μακεδονία, σε οποιαδήποτε λύση και αν προταθεί με τη δική μας ψήφο ηγημένες. Μόλις πριν από τρεις μέρες ο Νίκος Κοτζιάς είχε μιλήσει για συμβιβασμό στο θέμα του ονόματος. Για την ονομασία, εγώ αυτό που συνηθίζω να λέω είναι πρέπει να πάμε σε ένα συμβασμό. Δεν πρέπει να έχουμε νικητές και ηττημένους σε αυτή την υπόθεση. Η ελληνική κυβέρνηση στο σύνολό της είναι έτοιμη. Ναι. Φίλες και φίλοι, πιστεύω, φίλες και φίλοι. Ναι, μισό λεπτό. Ακούστε, φίλες και φίλοι, ακούστε. Τι λέει εδώ ο κύριος Καμένος και τι λέει ο κύριος Κοτζιάς. Από τη μια μεριά ο κύριος Καμένος λέει δεν θα δεχτούμε το όνομα Μακεδονία για τα Σκόπια. Την ίδια ώρα που ο κύριος Κοτζιάς λέει ότι πάμε σε έντιμο συμβιβασμό χωρίς νικητές και ηττημένους. Λέει θα μας κρίνει και η ιστορία. Κύριε Κοτζιά, η ιστορία σας έχει ήδη κρίνει όταν μιλάτε ότι θα παραδίδοντας το όνομα της Μακεδονίας μας ότι πάμε σε έναν έντιμο συμβιβασμό χωρίς νικητές και ηττημένους. Αποτελείται ένα στιγνό εγκληματία πολιτικό προδότη ο οποίος πρέπει να καθίσει στο σκαμί και να λογοδοτήσει για αυτή την προδοσία σε βάρος του έθνους και της πατρίδας μας όταν μιλάτε ότι πρόκειται έντιμος συμβιβασμός η παράδοση της Μακεδονίας μας στους Σλάβους. Ας πάμε λοιπόν στο επόμενο βιντεάκι για να δείτε και ποια είναι η διγλωσία του κυρίου Καμένου, άλλος πολιτικός προδότης ο οποίος έχει φέρει στην κυβέρνηση τους αριστερούς του Τσίπρα, οι οποίοι σκάβουν τα θεμέλια της Ελλάδος. Ας ακούσουμε τι έλεγε πριν από μερικούς μήνες στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο κύριος Καμένος σε σχετική ερώτηση που του έγινε αν θα ρίξει την κυβέρνηση Τσίπρα για το Σκοπιανό. Παρακαλούμε για την ερώτησή του τον κύριο Γιώργο Χατζηλίδη από την Αυτεμπορική και να ετοιμάζει τον κύριο Σκιωσές. Στα δεξιά σας κύριε Πρόεδρε, εδώ. Παρότι μόλις πριν πλέξατε το εγκόμιο του κύριου Κοτζιά, θα ήθελα να μας ξεκαθαρίσετε λίγο τη στάση σας για το θέμα της ονομασίας Σκοπίων. Έχετε διαμηνήσει ότι δεν πρόκειται να δεχτείτε συμφωνία που θα περιλαμβάνει τον όρο Μακεδονία. Και μόλις πριν το επενυχθήκατε. Ο κ. Κοτζιάς έχει ξεκινήσει συζητήσεις με τον ομολογό του από τα Σκόπια, προφανώς στη βάση και της σύνθεσης ονομασίας. Αν προκύψει μια λύση του τύπου Βόρεια Μακεδονία ή Άνω Μακεδονία, μέχρι πού είστε διατεθειμένος να φτάσετε, μέχρι ακόμα και την αποχώρηση από την κυβέρνηση? Δεν πρόκειται να ψήσω τέτοιου είδους λύση. Γεωγραφικό προσδιορισμό του τύπου Βόρεια Μακεδονία ή Άνω Μακεδονία δεν πρόκειται να τη δεχτώ. Είναι ξεκάθαρο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει πιο καθαρό από αυτό. Ο κ. Κοτζιάς είναι υπουργός εξωτερικών και κάνει διαπραγματεύσεις. Αφήστε να δείτε τις διαπραγματεύσεις, τα ίδια λέγαμε και για το θέμα του Κυπριακού. Μα δεν υπάρχει εκείνοι που ψηφίζανε το σχέδιο Ανάν, λέγανε για το ΣΥΡΙΖΑ και τον Κοτζιά ότι θα είναι υποχρεωτικός. Ο Κοτζιάς δεν έφερε κανένα σχέδιο να ψηφίσουμε. Ο Κοτζιάς ίσα ίσα, με την πολιτική που κράτησε και με τον πρόεδρο Αναστασιάδη μαζί, έφτασε σε σημείο στις διαπραγματεύσεις της Ελβετίας η Ελλάδα για πρώτη φορά να κερδίσει και το blame game. Δηλαδή να αποδείξουμε ότι εκείνοι οι οποίοι με το ξέσπασμα του Τσαβούτσοχλου εκείνο το βράδυ, που είπε ότι εγώ θέλω το στρατό εκεί, γιατί αν χρειαστεί θα παρέμβει, δικαιώθηκε η πολιτική μας για το Κυπριακό τα τελευταία χρόνια μετά το 1974. Ήταν η πρώτη φορά που ομολόγησαν. Και αυτό χάρη στην επίμονη πολιτική του Υπουργού των Εξωτερικών. Θέλω λοιπόν να σας διαβεβαιώσω ότι για το θέμα των Σκοπίων πράγματι είμαστε σε μια φάση όπου ο λαός των Σκοπίων κατάλαβε ότι δεν μπορεί με τους ακραίους εθνικιστές που διεκδικούν όχι μόνο το όνομα, αλλά και τη μισή Ελλάδα, να βρουν ευημερία. Υπάρχει η εκλογή μιας κυβέρνησης η οποία είναι πιο λογική. Έχει μπει στο διάλογο. Η δική μας άποψη είναι ότι εμείς δεν τους έχουμε εχθρούς καταρχήν. Δεν έχουμε εχθρό κανέναν. Μακάρι να έρθουν αύριο οι άνθρωποι να αποδεχτούν μια ονομασία η οποία θα τους πηγαίνει και θα την μπορούμε να την αποδεχθούμε. Αλλά δεν θα προσβάλλει και δεν θα υποκρύπτει, αν θέλετε, διεκδικεί σε βάρος Ελλάδος. Και να έρθουν και να... οι μεγαλύτερες επενδύσεις είναι ελληνικές.
και προστασία θα τους παρέχουμε και αμυντική συνεργασία θα τους παρέχουμε και προς το όφελος του λαού τους θα είναι. Αφήστε να διπλωματιστεί ο Υπουργός Εξωτερικών. Πάντως, όσον αφορά εμένα και τους ανεξάρτητους Έλληνες, είναι ξεκάθαρο ότι ακόμα και ο γεωγραφικός προσδιορισμός, τον οποίο είχε συμφωνήσει μόνο η κυρία Μπακογιάννη, που πηγαινόταν με το Learjet, θυμάστε, με τον Χρυστοφοράκο καμιά φορά στα Σκόπια. Λοιπόν, δεν αποτελεί εθνική θέση. Η εθνική θέση αποτελεί απόφαση των αρχηγών των κομμάτων υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό είπε και ο κ. Παυλόπουλος. Απόφαση που ελήφθη υπό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή με τους αρχηγούς των κομμάτων. Εάν αλλάξει η εθνική θέση αυτή, θα πρέπει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να καλέσει πάλι τους αρχηγούς των κομμάτων και να αποφασίσουμε την αλλαγή της εθνικής θέσης. Μέχρι τότε ισχύει κανένα όνομα το οποίο συμπεριλαμβάνει. Ακούσατε, φίλες και φίλοι, τι έλεγε ο κύριος Καμένος πριν από λίγους μήνες. Η σύνθετη ονομασία δεν αποτελεί εθνική θέση, λέει. Η εθνική θέση αποτελεί η απόφαση των πολιτικών αρχηγών υπό τον τότε πρόεδρο Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμαλή το 1992. Καταλαβαίνετε ποια είναι η κοροϊδία. Κύριε Καμένε, εδώ εμείς θα αναδεικνύουμε και θα παρουσιάζουμε τις κολοτούμπες σου και όλη την πολιτική σου προδοσία. Διότι δεν είναι δυνατόν να εκθιάζεις τον κύριο Κοτζιά ότι δεν έφερε κανένα σχέδιο ΑΝΑΝ να ψηφίσουμε την ώρα που βλέπεις ότι ο κύριος Κοτζιάς μιλάει μόνο και αποκλειστικά για διπλή ονομασία της Μακεδονίας. Και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι ο κύριος Κοτζιάς, όπως και εσύ κύριε Καμένε και ο κυβέρνηση Τσίπρα, φέρατε δύο μνημόνια και υποδουλώσατε μαζί την Ελλάδα για τα επόμενα 99 χρόνια και τώρα είστε έτοιμος για το μεγάλο προδοτικό συμβιβασμό Παύλα Ταπείνωση. Και να δούμε, για να δείτε τα ψέδι του κυρίου Καμένου, έλεγε ότι η απόφαση είναι μία των πολιτικών αρχηγών υπό τον τότε πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Καραμαλή, που έλεγε ότι απαγορεύεται να δοθεί το όνομα Μακεδονία στα Σκόπια. Ακούστε τι είπε πριν από 2-3 ημέρες ο κύριος Καμένος. Να ακούσουμε το απόσπασμα, παρακαλώ πολύ, φίλε Μίλτο. Βάλε λίγο να ακούσουμε από το συγκεκριμένο σημείο που ξεκινάει το βίντεο, από το 2:59, τι έλεγε ο κύριος Καμένος πριν από λίγες ακριβώς ημέρες, πώς τα ανέτρεψε τα λόγια το ίδιος. Υπάρχουν δύο αποφάσεις στάθμοι για το θέμα του Σκοπιανού. Η μία είναι απόφαση των πολιτικών αρχηγών υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Καραμαλή και η απόφαση του Βουκουρεστίου. Θεωρώ ότι οι διαπραγματεύσεις θα πρέπει να συνεχιστούν. Έχω εμπιστοσύνη στον Υπουργό Εξωτερικών. Να πω στον ελληνικό λαό ότι ο κ. Κοτζιάς δεν είναι από εκείνους που άλλα υπογράφουν και άλλα είναι συνεχή όπως ο Αντώνης Σαμαράς ή που άλλα συμφωνούν και παράλληλα υπονομεύουν τον Πρωθυπουργό. Ακούσατε, φίλες και φίλοι, την κολοτούμπα του κυρίου Πάνου Καμένου. Ενώ μιλούσε αρχικά ότι υπήρχε μόνο μία απόφαση υπό τον Καραμαλή που απαγόρευε στα Σκόπια να λάβουν το όνομα Μακεδονία, τώρα ο κύριος Καμένος, μέσα σε λίγες ημέρες, είπε ότι υπάρχουν δύο αποφάσεις σταθμοί για το θέμα των Σκοπίων. Δηλαδή, η μία ότι ήταν του κυρίου Καραμαλή και η άλλη υπό τον κύριο Καραμαλή, τον νεότερο, τον Κώστα Καραμαλή, όπου ο κύριος Καραμαλής είναι αυτός ο οποίος ουσιαστικά απεδέχθη, όπως και η Νέα Δημοκρατία και σήμερα αποδέχεται, τη διπλή ονομασία, δηλαδή τη σύνθετη ονομασία Νέα Μακεδονία ή Άνω Μακεδονία. Φίλες και φίλοι, μην γελιόμαστε. Η χώρα μας ουσιαστικά διαλύεται, διότι μετά την αναγνώριση της Τουρκικής Ένωσης Θράκης από όλα σχεδόν τα κόμματα, έρχεται και η αναγνώριση των Σκοπίων ως Άνω Μακεδονία ή ως Νέα Μακεδονία. Ουσιαστικά δίνουν σε αυτό το μόρφωμα την έννοια του μακεδονικού έθνους και της μακεδονικής γλώσσας ταυτότητας. Διότι αμέσως με την αναγνώριση του κρατηδίου των Σκοπίων ως Μακεδονίας, ουσιαστικά το αναγνωρίζουν ως μακεδονικό έθνος και ως μακεδονική γλώσσα ταυτότητα. Θα διεκδικήσουν μετέπειτα τα υπόλοιπα εδάφη που θα λένε ότι αυτοί τους πήραμε εμείς, αυτό θα φτάσουν να λένε, και θα καθίσουμε μετά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων να παραδώσουμε τα εδάφη της Μακεδονίας μας. Γι' αυτό, φίλες και φίλοι, σας καλούμε στις 21 Ιανουαρίου στο μεγάλο συλλαλητήριο που θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Άσχετα αν η Νέα Δημοκρατία δίνει εντολές και στέλνει εντολές να μην συμμετάσχουν τα στελέχη της στα συλλαλητήρια, ούτε να στέλνουν μηνύματα, λέει, για το όνομα των Σκοπίων. Εκεί φτάσαμε, η μεγάλη προδοσία των κομμάτων. Η Νέα Δημοκρατία να στέλνει εντολές
στα στελέχη της να μην συμμετέχουν στα συλλαλητήρια που διοργανώνονται υπέρ της Μακεδονίας μας. Ποιος το φανταζόταν αυτό και έχει αυτό το θράσος στο κόμμα αυτό μετά να διεκδικεί εξουσία και να λάβει εξουσία. Δυστυχώς αυτά συμβαίνουν, φίλες και φίλοι, την ώρα που γνωρίζουν ότι τα Σκόπια έχουν ήδη λάβει εντολή να λάβουν το όνομα ή Βόρεια Μακεδονία ή Άνω Μακεδονία ή Μακεδονία του Βαρδάρη. Δυστυχώς. Εδώ είμαστε, περνάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και θα έχουμε τον επόμενο καλεσμένο μας, συγγνώμη για την εκπομπή μας, τον κύριο Παναγιώτη Λαφαζάνη. Τα λέμε σε λίγα λεπτά. Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων, στην εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής. Είμαι ο Μάκης Βραχιολίδης και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον κύριο Παναγιώτη Λαφαζάνη, πρόεδρο της Λαϊκής Ενότητας. Γεια σας κύριε Λαφαζάνη και καλή χρονιά να έχετε. Ευχαριστώ κύριε Βραχιολίδη. Επίσης καλή χρονιά και σε όλους όσους μας παρακολουθούν και ό,τι το καλύτερο. Θα είναι όμως καλή χρονιά, κύριε Λαφαζάνη. Να ξεκινήσουμε καταρχήν με το θέμα του ονόματος των Σκοπίων, το οποίο φαίνεται με εντολή των Αμερικάνων πάει να προχωρήσει για να δοθεί ως Νέα Μακεδονία ή Άνω Μακεδονία. Τι σχόλιο έχετε να κάνετε? Καταρχάς, το πρόβλημα που έχουμε εμείς με τα Σκόπια, με την γειτονική αυτή χώρα, τη Φύρο, δεν αφορά αποκλειστικά ή κυρίως θα έλεγα το όνομα. Το κεντρικό πρόβλημα που έχει η Ελλάδα με τα Σκόπια είναι ο αλυτρωτισμός που εμφανίζει η γειτονική χώρα. Οι επεκτατικές βλέψεις οι οποίες προωθούνται από τους κυρίαρχους κύκλους της στο όνομα της Μακεδονίας του Αιγαίου. Αναφέρομαι επίσης στη διεκδίκησή τους για την ύπαρξη της λεγόμενης σλαβομακεδονικής μειονότητας στην Ελλάδα. Επίσης θα έλεγα ότι υπάρχουν προβλήματα με τη γειτονική χώρα όσον αφορά την ιστορικότητα του χώρου των Σκοπίων και του πολιτισμού τους, τον οποίον αυτοί νομίζουν και θεωρούν ότι εδράζεται στην αρχαία μακεδονική ιστορία υπό τον Φίλιππο και τον Αλέξανδρο. Και λέω ότι αυτά είναι προβλήματα τα οποία δεν είναι μόνο εκπορευόμενα από το κεντρικό πολιτικό σκηνικό της χώρας, αλλά δυστυχώς τα βλέπουμε και θεσμοποιημένα είτε στο νομικό τους οπλοστάσιο, είτε και στο σύνταγμά τους ακόμα, αλλά και στην εκπαιδευτική τους διαδικασία και αναφέρομαι κυρίως στα βιβλία τους, αλλά και στην επικοινωνιακή τους πολιτική που γίνεται μέσα από τα κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Αντιλαμβάνεστε ότι κατά τη γνώμη μου αυτό είναι το κεντρικό πρόβλημα, να ακυρωθούν όλα αυτά τα οποία δημιουργούν ανυπέρβλητα εμπόδια στο να διαμορφωθούν καλές σχέσεις γειτονίας με ελπίδα και προοπτική για το μέλλον. Αν δεν ακυρωθούν αυτές οι αιτιάσεις και αυτά τα μεγάλα αγκάθια, θα έλεγα, δεν νομίζω ότι μπορεί να επιλύσουμε κανένα πρόβλημα όποιο όνομα για να δοθεί στη γειτονική χώρα. Όπως καταλαβαίνετε, και για παράδειγμα και η Τουρκία δεν έχει το όνομα Μακεδονία, αλλά η Τουρκία έχει επεκτατικές βλέψεις, απειλεί τη χώρα μας και δυστυχώς έχει ρευστοποιήσει το Αιγαίο χωρίς να μιλάμε βεβαίως εδώ στην Ελλάδα απέναντί της με αυτό το στένος και την αποφασιστικότητα που θα χρειαζόταν. Επομένως, εδώ πρέπει να προτάξουμε αυτά τα θέματα, τα οποία λυπούμε να πω ότι δεν τα βλέπω στην ατζέντα, δεν τα βλέπω στην ημερησία διάταξη. Και αν δεν λύσουμε αυτούς τους σκόπους, δεν νομίζω ότι μπορεί να προχωρήσουμε σε μια θετική επικοδομητική σχέση με τη γείτονα, η οποία άλλωστε από τη μόνη χώρα που δεν απειλείται είναι από την Ελλάδα. Διότι όπως βλέπουμε
τα Σκόπια απειλούνται από την Αλβανία, η οποία θέλει να τα διαμελήσει. Θα έλεγα ότι απειλούνται από τη Βουλγαρία, η οποία και αυτή θέλει να πάρει ένα μεγάλο μέρος τους. Δεν έχουμε καθόλου καλές σχέσεις με τη Σερβία για μια σειρά λόγους. Η Ελλάδα θα ήταν η μόνη χώρα που θα μπορούσε να δημιουργήσει σταθερές σχέσεις συνεργασίας και επομένως να στηρίξει αυτό το κράτος, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι θα απαλληφθούν όλα αυτά που είπα προηγουμένως και τα οποία, όπως καταλαβαίνετε, δηλητηριάζουν τις σχέσεις των δύο χωρών. Άρα, δηλαδή, λέτε με λίγα λόγια ότι αν σε αυτή τη φάση, έτσι όπως είναι σήμερα τα πράγματα, χωρίς να έχουν λυθεί αυτά τα προβλήματα, εάν η Ελλάδα δώσει το όνομα στα Σκόπια, ας πούμε, Άνω Μακεδονία, θα υπάρξουν περαιτέρω προβλήματα στο μέλλον. Όποιο όνομα και να δοθεί, αν δεν λυθούν αυτά τα προβλήματα, αυτά είναι τα προβλήματα που δημιουργούν τα αγκάθια, όπως σας είπα, που δημιουργούν τα εμπόδια. Ο αλυτρωτισμός, αν δεν υπήρχε ο αλυτρωτισμός των Σκοπίων, ξέρετε ότι θα ήταν ένα μεγάλο βήμα για να δημιουργηθούν καλές σχέσεις. Όταν δεν υπάρχουν αυτές οι διεκδικήσεις και όλα αυτά τα οποία προανέφερα, να μην σας κουράζω και τα επαναλαμβάνω, λοιπόν, θα ήταν άλλο το κλίμα ανάμεσα στις δύο χώρες. Οπότε και το θέμα του ονόματος θα έπαιρνε άλλη διάσταση και θα μπορούσε κάλλιστα να δούμε να επιλύεται με κάποιον αμοιβαίο συμβιβασμό. Αλλά με την προϋπόθεση βεβαίως ότι από την άλλη πλευρά θα σταματούσαν οι προπαγανδιστικές αυτές κινήσεις, οι αιτιάσεις και οι διεκδικήσεις, οι οποίες είναι απαράδεκτες από κάθε άποψη και δεν συνεισφέρουν καθόλου στην ανάπτυξη θετικών σχέσεων καλής γειτονίας. Μάλιστα. Για πείτε μου, εδώ σήμερα συζητείτε στη Βουλή και αποφασίζετε αύριο μεθαύριο το θέμα των πληστηριασμών. Εσείς έχουμε δει ότι στέκεστε συνέχεια στα δικαστήρια απ' έξω για να εμποδίσετε την εξέλιξη των πληστηριασμών των κατοικιών των πολιτών. Αυτή τη στιγμή, από τις 21 Φεβρουαρίου συγκεκριμένα και μετά, οι πληστηριασμοί θα διενεργούνται αποκλειστικά μέσω των κομπιούτερ, μέσω των ηλεκτρονικών δηλαδή διαδικασιών. Εσείς δηλαδή το έργο το δικό σας πώς θα μπορέσει να εμποδοθεί, πώς θα αποτρέψετε αυτούς τους πληστηριασμούς? Κοιτάξτε, μέχρι τώρα αυτό το κίνημα κατά των πληστηριασμών πρώτης κατοικίας και λαϊκής περιουσίας που έχει αναπτυχθεί έχει πολύ μεγάλες επιτυχίες. Σύμφωνα με τα στοιχεία μας, πάνω από 2.000 πρώτες κατοικίες, επαγγελματικές στέγες και μικρά ακίνητα έχει αποτραπεί ο πληστηριασμός τους εξαιτίας αυτού του κινήματος, κινήματος που παλεύει στα ειρηνοδικεία. Μάλιστα. Αυτό το γεγονός αποτελεί μια μεγάλη κοινωνική συνεισφορά που πρέπει να τον αναγνωρίσουν οι πολίτες σε αυτό το κίνημα, διότι άλλη θα ήταν η κατάσταση στην Ελλάδα αν μπορούσαν να προχωρήσουν οι πληστηριασμοί μέσω των ειρηνοδικείων. Επειδή λοιπόν το κίνημα έχει σταματήσει τους πληστηριασμούς στα ειρηνοδικεία ή τους έχει περιορίσει δραστικότατα, έχουν καταφύγει τώρα ή καταφεύγουν τώρα στους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς για να αποφύγουν τις κοινωνικές αντιδράσεις και τις κοινωνικές κινητοποιήσεις, όπως νομίζω. Αλλά όπως βλέπετε, εμείς είμαστε παρόντες και στα συμβολιογραφεία τα οποία κάνουν ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Μέχρι τώρα, με την παρουσία μας έξω από τη συμβολιογραφία, αρκετοί ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί έχουν ανασταλεί. Σήμερα πήγαμε σε 2 συμβολιογραφεία που πραγματοποιούσαν ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς και θα έλεγα ότι χάρη και στην παρουσία μας ματαιώθηκαν, δεν προωθήθηκαν 2 πληστηριασμοί ενός αγροτεμαχίου από τη μια και 2 επαγγελματικών γραφείων μικρής αξίας από την άλλη. Ναι, συγγνώμη, πόσοι είναι αυτοί οι συμβολιογράφοι που κάνουν πληστηριασμούς? Είναι αρκετοί. Κυρίως είναι η ομάδα Ρούσκα, η οποία ελέγχει το συμβολιογραφικό σύλλογο Αθηνών Πειραιώς. Η ομάδα παίζει το ρόλο του μακριού χεριού για τις τράπεζες και την Τρόικα. Είναι αυτή που μεσολαβεί από τις τράπεζες για να αρπάζει περιουσίες. Αυτή είναι κυρίως η ομάδα η οποία αποτελείται από
έναν ελάχιστο αριθμό, ένα μικρό αριθμό συμβολιογράφων, οι οποίοι κενέμονται, θα έλεγα, όλους τους πληστηριασμούς με το αζημίωτο. Μπορείτε. Διότι, όπως ξέρετε, οι πληστηριασμοί αποφέρουν σημαντικό κέρδος για τους συμβολιογράφους. Σημαντικότατα κέρδη. Γι' αυτό άλλωστε και η ομάδα αυτή των συμβολιογράφων με ζήλο πραγματοποιεί αυτούς τους πληστηριασμούς και δυστυχώς με τον ίδιο ζήλο γίνεται όργανο των τραπεζών, προέκταση των τραπεζών, για να παίζει αυτόν τον πολύ αρνητικό ρόλο σε όφελος του τραπεζικού κεφαλαίου και σε βάρος φτωχών, αδύνατων δανειοληπτών που χάνουν σπίτια και τις μικρές οικονομίες τους που είχαν επενδύσει σε κάποιες περιουσίες ή είχαν κληρονομήσει κάποια μικρά περιουσιακά κινητά στοιχεία. Λοιπόν, όλοι αυτοί πλήττονται. Εσείς μπορείτε να... Τώρα εμείς θα επιδιώξουμε και επιδιώκουμε να έχουμε παρουσία στα συμβολιογραφεία. Αύριο θα είμαστε πάλι Ακαδημίας 59 σε ένα άλλο συμβολιογραφείο, συμβολιογραφικό γραφείο που κάνει πληστηριασμό μικρής περιουσίας, μικρής ακίνητης περιουσίας, και ελπίζουμε να έχουμε ένα θετικό αποτέλεσμα. Και αν δεν το, κάνει στο συμβολιογραφείο και το κάνει στο σπίτι του ο συμβολιογράφος ή στο σπίτι του φίλου του. Πέραν αυτού βεβαίως έχουμε πλήρη επίγνωση και αυτού που λέτε, αλλά και της δυσκολίας που υπάρχει μέσα από κινηματικές διαδικασίες έξω από τα συμβολιογραφεία, οι οποίες ενοχλούν αφόρητα βεβαίως αυτούς που κάνουν τους πληστηριασμούς, διότι τους εκθέτουν στο κοινωνικό τους περιγύρο ως κοράκια, θα έλεγα. Λοιπόν, πέραν αυτού όμως προσπαθούμε και αναζητούμε και άλλα μέσα, μέσα από τα οποία θα επιχειρήσουμε να ανακόψουμε αυτούς τους πληστηριασμούς. Κυρίως, θα έλεγα, αυτή την περίοδο επεξεργαζόμαστε ηλεκτρονικούς τρόπους παρέμβασης, ώστε να μπλοκάρουμε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς. Ελπίζουμε σύντομα να έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε ηλεκτρονικά, πράγμα που νομίζω ότι θα είναι μια επιτυχία. Βεβαίως ξέρουμε ότι μπορεί να επισύρει αυτό συνέπειες σε βάρος μας, αλλά εμείς δεν έχουμε πρόβλημα να επομισθούμε τις ευθύνες και του ηλεκτρονικού μπλοκαρίσματος των πληστηριασμών. Δρούμε με ανοιχτά τα πρόσωπα, δεν φοράμε κουκούλες, με δημόσιο τρόπο, και δρούμε διότι θεωρούμε ότι έχουμε δίκιο και ότι πρέπει να απαντήσουμε με όλα τα δυνατά μέσα τα οποία διαθέτουμε για να σταματήσουμε τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, βεβαίως χωρίς να δημιουργούμε προβλήματα σε ανθρώπους, εννοείται κτλ. Κύριε Λαφαζάνη, επομένως, αυτό θα κάνουμε το επόμενο διάστημα. Θα κινηθούμε σε όλες αυτές τις κατευθύνσεις με αποφασιστικότητα και δυναμισμό. Μακάρι να... Την ώρα είναι το μόνο κίνημα αυτό που έχει θετικά αποτελέσματα. Και μπράβο σας, και μπράβο σας. Για τον λαό και έχει περιβληθεί, θα έλεγα, με τη συμπάθεια των φτωχών, των πιο φτωχών στρωμάτων της ελληνικής κοινωνίας, τα οποία καταλαβαίνουν ότι η συνεισφορά αυτού του κινήματος έχει μια πολύ μεγάλη κοινωνική αλλά και οικονομική και αναπτυξιακή διάσταση. Άλλωστε, να σας πω ότι εμείς σαν πρόγραμμα, σαν κατεύθυνση, σαν προσανατολισμό, έχουμε την ανάγκη να πραγματοποιηθεί στη χώρα μας μια ευρεία συσάχνεια για τα ιδιωτικά χρέη. Το πρόβλημα της χώρας δεν είναι μόνο το δημόσιο χρέος, είναι και τα ιδιωτικά χρέη και πρέπει να υπάρξει μια ευρεία διαγραφή τους, η οποία είναι και ρεαλιστική, βεβαίως αυτό απαιτεί ριζοσπαστικό προσανατολισμό και μια σειρά άλλων μέτρων για τη χώρα, αλλά είναι απόλυτα αναγκαία αν θέλουμε να ανασάνει η κοινωνία, να ανασάνει η οικονομία και να μπορέσει να προσέξει αναπτυξιακούς δρόμους. Προσέξτε λιγάκι, γιατί εσείς λέτε μέχρι ενός σημείου, αλλά εγώ και κάποιοι άλλοι έχουμε πει και παραπάνω από αυτά που λέτε εσείς. Δηλαδή, ότι το ιδιωτικό χρέος είναι αποτέλεσμα απάτης. Δηλαδή, οι τράπεζες μαζί με τις προηγούμενες κυβερνήσεις χρεώσαν 233 δισεκατομμύρια ευρώ δικά τους χρέη, τα οποία τα πήραν και τα χρεώσαν στις πλάτες των πολιτών. Αυτό συνιστά παρανομία και με αποτέλεσμα και οι πληστηριασμοί οι οποίοι γίνονται να στέκονται πάνω σε αυτή την παράνομη βάση. Βεβαίως. Έχετε
απόλυτο δίκαιο, γι' αυτό και η πολιτική, η στρατηγική της άκρειας είναι η μόνη που μπορεί να απαντήσει σε αυτό το πρόβλημα που έχει γιγαντωθεί και χρειάζεται και την αναγκαία, όχι μόνο για λόγους κοινωνικής δικαιοσύνης, αλλά κυρίως, θα έλεγα κύριε Βραχιολίδη, για λόγους επανεκκίνησης της ελληνικής οικονομίας, η οποία έχει αλυσίδες και βαρύδια στα πόδια και δεν μπορεί να κινηθεί. Εσείς θεωρείτε ότι υπάρχει πολιτική ευθύνη τουλάχιστον για αυτούς που αποφάσισαν να φορτώσουν το χρέος των τραπεζών στις πλάτες των πολιτών? Βεβαίως υπάρχουν και πολιτικές και κυρίως υπάρχουν, θα έλεγα, ποινικές. Και άλλου είδους ευθύνες, ποινικές ευθύνες, διότι αυτά τα οποία γίνανε ήταν κυριολεκτικά κοινωνικά και οικονομικά εγκλήματα σε βάρος της χώρας. Εμείς έχουμε καταθέσει, κύριε Βαγιολίδη, μήνυση στην εισαγγελία, ναι, για την τρίτη ανακεφαλαιοποίηση. Η τρίτη ανακεφαλαιοποίηση που έγινε από αυτήν την κυβέρνηση, μαζί με τις προηγούμενες βεβαίως ανακεφαλαιοποίησεις, ήταν καταστροφική για τη χώρα. Κόστησε η τρίτη ανακεφαλαιοποίηση 40 δισεκατομμύρια ευρώ για το ελληνικό δημόσιο. Αυτό το έχει διαπιστώσει και το Ευρωπαϊκό Ελεκτρικό Συνέδριο στη σχετική έκθεσή του. Δυστυχώς έχει ταθεί αυτή η έκθεση. Δεν έχει σχολιαστεί αναλόγως, παρόλο που έχει πολύ μεγάλη βαρύτητα. Λοιπόν, έχουμε καταθέσει αυτή τη μήνυση, αλλά δεν βλέπουμε ότι η ελληνική δικαιοσύνη κινείται ουσιαστικά για την διαλεύκανσή της και για την εξέταση της σε βάθος. Διότι ξέρουμε και ξέρει βεβαίως η ελληνική δικαιοσύνη, και ίσως είναι και αυτός ένας λόγος της σχολής ιεργίας, ότι αν προχωρήσει στη διαεύνηση αυτής της μήνυσης, τότε σχεδόν όλο το πολιτικό και οικονομικό κατεστημένο θα βρεθεί στο εδόλιο. Ξέρετε κάτι. Με βαρύτατες κατηγορίες. Αλλά εμείς δεν θα σταματήσουμε. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια, την πάλη, τον αγώνα και την πίεση στη δικαιοσύνη να προχωρήσει επιτέλους στο ξεκαθάρισμα και το ξεκαθάρισμα της κόμπρου του αυγείου σε αυτή τη χώρα. Διότι δεν είναι δυνατόν να έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο και να μην βλέπουμε φως στον ορίζοντα και ταυτόχρονα να μας λένε ότι δεν φταίει κανένας, δεν υπάρχουν ούτε πολιτικές ούτε ποινικές ευθύνες και όλα έχουν γίνει πολύ καλά και επομένως πρέπει να συνεχίσουμε να βαδίζουμε αδιατάραχτα στον δρόμο στον οποίο βαδίζουμε εδώ και 10 χρόνια, εναλλάσσοντας μνημονιακές κυβερνήσεις, παραδομένες κυβερνήσεις, κυβερνήσεις υπόδουλες στον ξένο παράγοντα, οι οποίες δεν κάνουν τίποτε άλλο παρά να βοηθάνε την κατοχή της χώρας και να βοηθάνε μια ολιγαρχία η οποία μέσα στην κρίση θησαυρίζει ενώ φτωχοποιείται η συντηρητική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας. Μπράβο σας για τη μήνυση που κάνατε, ωστόσο να μου επιτρέψετε όχι να σας πειράξω εγώ, σας έχει πειράξει ο κύριος Πάνος Θεοδωρίδης, ο οποίος είναι οικονομολόγος και τον είχαμε εδώ σε μια παλαιότερη εκπομπή, ο οποίος κατήγγειλε, είτε εισαγωγικά βάλετε είτε εκτός εισαγωγικών βάλετε τη λέξη, εσάς και όλους τους αντιμνημονιακούς που ήσασταν μέσα στη Βουλή, διότι σας είχε καταθέσει ένα αίτημα στις 20 Ιουλίου του 2015, με το οποίο σας καλούσε να κάνετε τις ενέργειες εκείνες που απαιτούνται για να αρθεί η ασυλία των βουλευτών εκείνων που ψήφισαν, των πολιτικών αρχηγών εκείνων που ψήφισαν τα μνημόνια, έτσι ώστε να καθίσουν στο εδόλιο και για να αρθεί μάλλον η ασυλία τους, λίγο πριν πάμε στις εκλογές του 2015 του Σεπτεμβρίου. Και λέει ότι το αρνηθήκατε σε αυτό, ουσιαστικά δίνοντας συγχωροχάρτη στον κύριο Σαμαρά, στον κύριο Παπανδρέου και σε όλους εκείνους που φέραν τα μνημόνια. Δεν το θυμάμαι αυτό να έχει συμβεί, αλλά εν πάση περιπτώσει η άρση της ασυλίας δεν μπορεί να γίνει βουλευτών και πολύ περισσότερο υπουργών από μια βουλή η οποία τους καλύπτει απολύτως. Εδώ αυτή η Βουλή που στις 20 Ιουλίου που λέτε, ενώ είχε αντιμνημονιακή εντολή, ψήφισε στις αρχές Αυγούστου με συντηρητική κτηνώδη πλειοψηφία, θα έλεγα, το τρίτο μνημόνιο. Επομένως, πώς είναι δυνατόν αυτή η Βουλή να άρει την ασυλία για τον εαυτό της, δηλαδή οι βουλευτές θα ψήφισαν για να αρθεί η ασυλία του εαυτού τους, προκειμένου υποτίθεται να δικαστούν. Όχι. Αυτά δεν θα μπορούσαν να γίνουν. Σωστό, σωστό αυτό, αλλά αυτό το... Ήταν μάτια, εμείς φύγαμε από την κυβέρνηση. Σωστό. Εμείς φύγαμε και από τη Βουλή. Ναι. Με τις εκλογές
της 20 Σεπτέμβρη, διότι ενώ λέγαμε την αλήθεια, ο ελληνικός λαός δεν εξετίμησε ενδεόντως την δική μας τάση και υπερψήφισε πάλι, με τον τρόπο βεβαίως του ληστερικού εκλογικού νόμου, τον Αλέξη Τσίπρα και, και το μεταλλαγμένο ΣΥΡΙΖΑ μαζί με τις άλλες μνημονιακές δυνάμεις. Απλώς. Εμείς βεβαίως δεν παραπονούμεθα, συνεχίζουμε τον αγώνα και προσπαθούμε και θα συνεχίσουμε την προσπάθειά μας και νομίζω ότι βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Αν βρούμε κάποια περισσότερη συμπαράσταση από τον ελληνικό λαό, να είστε βέβαιος ότι μέσα στο 2018 μπορεί να γίνει μια μεγάλη ανατροπή στη χώρα και η οποία να φέρει τα πάνω κάτω και να δημιουργήσει ένα νέο πολιτικό σκηνικό και τότε να είστε βέβαιος ότι πολλοί θα κάτσουν στο σκαμνί και θα πληρώσουν. Μάλιστα. Θα πληρώσουν όχι παραδειγματικά αυτό που τους αξίζει να πληρώσουν για τα εγκλήματα τα οποία έχουν διαπράξει διαχρονικά και ιδιαίτερα τα τελευταία μνημονιακά χρόνια σε αυτή τη χώρα. Η κάθαρση με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου είναι εντελώς αναγκαία, απολύτως απαραίτητη, αν θέλουμε να ανοίξουμε ένα νέο βηματισμό. Δεν γίνεται να προχωρήσουμε με τα παλιά διεφθαρμένα, φθαρμένα και καταστροφικά υλικά, ανθρώπινα υλικά, να προχωρήσουμε στο μέλλον. Όσο συνεχίζουμε με το ίδιο πολιτικό προσωπικό, το οποίο έχει βουτήξει τα χέρια του μέσα στο αίμα του ελληνικού λαού και με την έννοια της ληστείας την οποία έχει επιφέρει. Λοιπόν, με αυτό το πολιτικό προσωπικό δεν μπορεί να προχωρήσει μπροστά η Ελλάδα. Θα ανακυκλώνει και θα αναπαραίτει την κρίση και τα διέξοδα τα οποία άλλωστε βιώνουμε. Λέτε λοιπόν ότι δεσμεύεστε ότι αν οι συγκυρίες το φέρουν αύριο μεθαύριο να είστε σε κάποιο σχηματισμό κυβέρνησης, ότι θα καθίσετε στο σκαμνί για προδοσία και τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Καμένο και όσους ψήφισαν μνημόνια. Όλοι όσοι ενέχονται στην μνημονιακή υποδούλωση της χώρας θα λογοδοτήσουν και πολιτικά και ποινικά. Δεν είναι δυνατόν να υπάρξει άφεση αμαρτιών ή απλώς μια πολιτική αποδοκιμασία μέσα από την κάλπη. Μάλιστα. Η πολιτική αποδοκιμασία μέσα από την κάλπη πρέπει να είναι η αρχή ενός μεγάλου κινήματος αναγέννησης της χώρας και ενός μεγάλου κινήματος όπου θα αποδοθούν ευθύνες για το παρελθόν. Το παρελθόν δεν θα ξεχαστεί. Δεν μπορεί να ξεχαστεί. Αν ξεχαστεί το παρελθόν δεν θα έχει μέλλον αυτή η χώρα. Και μία τελευταία ερώτηση, κύριε Λαφαζάνη. Ναι. Εσείς είσαστε ο υπεύθυνος, νομίζω, ο οποίος έφερε τη δημιουργία του τεμένους στο Βοτανικό. Εξακολουθείτε και το υποστηρίζετε με δεδομένη την κατάσταση των λαθρομεταναστών που συνεχώς εισβάλλουν στη χώρα μας. Υπεύθυνος για το τέμενος δεν ξέρω να είμαι εγώ, αλλά εν πάση περιπτώσει το να διαμορφωθεί και να χτιστεί ένα τέμενος στην Αθήνα είτε στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου οι μουσουλμάνοι που βρίσκονται στη χώρα μας είτε με άδεια εργασίας και με νόμιμα χαρτιά, είτε διότι είναι περαστικοί, είτε να μπορούν να τελούν τα θρησκευτικά τους καθήκοντα όπως αυτοί τα πιστεύουν, νομίζω ότι είναι ίδιο μιας πολιτισμένης χώρας. Η Ελλάδα έχει ορθόδοξες εκκλησίες σε όλο τον μεσανατολικό χώρο και θέλουμε να είναι σεβαστές αυτές οι εκκλησίες, μερικές βεβαίως είναι εδώ και αιώνες και συνεχίζουν να λειτουργούν και να στέλνουν τα μηνύματα της ορθοδοξίας σε όλο τον μεσανατολικό χώρο. Λοιπόν, θέλουμε να έχουμε αυτές τις εκκλησίες, πρέπει να τις έχουμε εφόσον υπάρχουν χριστιανοί, αλλά και σε μέρη που οι χριστιανοί αυτή τη στιγμή εκλείπουν, αλλά έχουν ένα πολιτιστικό χαρακτήρα αυτές οι εκκλησίες, θέλουμε να τις διατηρήσουμε. Έτσι λοιπόν και εμείς δεν μπορεί τα άλλα θρησκευτικά δόγματα, σε άλλα θρησκευτικά δόγματα να μην επιτρέπουμε να έχουν τους δικούς τους χώρους. Ναι, αλλά συγγνώμη που σας διακόπτω. Αυτό δεν είναι τρομοκρατία. Δεν είναι τρομοκρατία αυτό. Δεν μπορεί δηλαδή να ταυτίσουμε εμείς μια θρησκεία δισεκατομμυρίων, θα έλεγα, με την τρομοκρατία. Αλίμονο. Τότε. Όχι, βέβαια. Ο κόσμος θα οδηγηθεί σε ένα τρελοκομείο και από εκεί και πέρα η βαρβαρότητα δεν θα τελειώσει ποτέ. Σε λίγα χρόνια. Δεν νομίζω ότι καμία θρησκεία
έχει στο DNA της την τρομοκρατία. Από εκεί και πέρα βεβαίως, κατά καιρούς και ιδιαίτερα στο Ισλάμ αυτή την περίοδο, αναφύονται τρομοκρατικές ομάδες στο όνομα του θρησκευτικού φανατισμού που χρειάζεται να καταπολεμηθούν, να απομονωθούν, πρώτα απ' όλα από τον ίδιο τον μουσουλμανικό πληθυσμό, για να μπορέσουν και οι ίδιες αυτές τις χώρες να δουν μια καλύτερη μέρα, γιατί όσο κατησχύει μέσα σε αυτές ο μουσουλμανικός αυτός φονταμεταλισμός, το φρικιαστικό θέαμα που εμφανίζει ο ISIS, τότε και αυτές οι χώρες δεν έχουν κανένα απολύτως μέλλον. Επομένως πρέπει να δούμε αυτή την πολιτική, ιδιαίτερα η Ελλάδα, η οποία με τη Μέση Ανατολή έχει γειτονιά. Εμείς πρέπει να έχουμε μια πολιτική Μεσοποταμίας, μια πολιτική Μέσης Ανατολής, διότι οι δεσμοί με αυτούς τους λαούς είναι επανάρχαιοι και πρέπει να αναπτύξουμε αυτές τις οικονομικές, τις πολιτιστικές, τις πολιτικές μας σχέσεις και όχι να παίζουμε το παιχνίδι των Αμερικανών στην περιοχή ή των κυρίαρχων ευρωπαϊκών κύκλων και να συμβοηθούμε για πολέμους και πολεμικές επιχειρήσεις σε βάρος τους. Εμείς δεν έπρεπε να συνεργήσουμε στον πόλεμο του Ιράκ. Δεν πρέπει να συνεργούμε τώρα στον πόλεμο του Αφγανιστάν. Δεν πρέπει να απομονώνουμε τον Άσαντ και να διαχειριστούμε διπλωματικές σχέσεις με τη Συρία. Δεν έχουμε κανένα λόγο να το κάνουμε, ούτε να βοηθάμε τις επεμβάσεις στο Συριακό έδαφος. Δεν είχαμε κανένα λόγο να δούμε τον ατοϊκό βομβαρδισμό της Λιβύης που είχε σαν αποτέλεσμα και την στιγερή δολοφονία, θα έλεγα, του Καντάφη. Δεν βοηθήσαμε καμία χώρα, καλά και εμείς, αλλά οι κύκλοι αυτοί της Δύσης που διέπραξαν τέτοια πολεμικά εγκλήματα δεν βοήθησαν αυτές τις χώρες. Αντίθετα, τις αποσταθεροποίησαν, τις διέλυσαν, δημιουργώντας ένα κλίμα μίσους μεγάλου κλίματος του μουσουλμανικού κόσμου ενάντια στον δυτικό χώρο. Για πείτε μου. Αυτά όλα πρέπει να τα αλλάξουμε και να ακολουθήσουμε εμείς μια άλλη πορεία και ειδικότερα να αναπτύξουμε μια πορεία ειδικών στρατηγικών σχέσεων συνεργασίας με τη Ρωσία, με τη Ρωσία η οποία παίζει έναν όλο και πιο αναβαθμισμένο ρόλο στην περιοχή μας και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Έχουμε ανάγκη από αυτές τις σχέσεις αντί να εφαρμόζουμε κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας, όπως ξέρετε, λόγω Κρυμαίας και λόγω κρατικού τις εφαρμόζουμε κατά παράδειγμα τρόπο, ενώ δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με την Ρωσία και δεν έχουμε προβλήματα ιδιαίτερα να επιλύσουμε μεταξύ μας οι δύο χώρες. Επομένως, οι καλές σχέσεις θα ήταν ό,τι το θετικότερο θα μπορούσαμε να κάνουμε για το μέλλον. Λίγο πριν κλείσουμε, εσάς σας ανησυχεί αυτή η αθρώα εισβολή, καθημερινή εισβολή λαθρομεταναστών από 77 νομίζω χώρες διαφορετικές είναι αυτοί οι οποίοι έρχονται? Βεβαίως αυτά τα μεταναστευτικά ρεύματα, κυρίως βεβαίως αυτά τα οποία αφορούν τους οικονομικούς μετανάστες, δημιουργούν μεγάλα προβλήματα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλες σχεδόν τις μεσογειακές χώρες του Νότου, του Ευρωπαϊκού Νότου, διότι αυτές είναι που δέχονται τα κύματα και βεβαίως η Ελλάδα με ένα ιδιαίτερο έντονο τρόπο. Εδώ αυτά τα προβλήματα δεν μπορούμε να τα επιλύσουμε παρά με άλλες στρατηγικές, τις οποίες χρειάζεται να αναπτύξει σήμερα η Ευρώπη. Στρατηγικές οι οποίες να προσφέρουν ασφάλεια σε ολόκληρες περιοχές όπως της Μέσης Ανατολής και της Αφρικής, να δίνουν τη δυνατότητα ανάπτυξης και όχι να επιπίπτει η Δύση, είτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, είτε τα ευρωπαϊκά κατεστημένα ως ληστές εναντίον αυτών των χωρών και περιοχών, επιδεινώνοντας τη θέση τους, την οικονομική τους θέση και τα οικονομικά τους προβλήματα. Μάλιστα. Αν δεν αλλάξουμε στρατηγική, αν δεν εφαρμόσουμε άλλου είδους αντιλήψεις και νοοτροπίες, πολύ φοβάμαι ότι τα κύματα αυτά των μεταναστών, των οικονομικών μεταναστών, δεν θα ανακοπούν, αλλά αντίθετα θα διευρυνθούν και όπως βλέπετε, οι άνθρωποι όταν θέλουν να αναζητούν μια καλύτερη υποτίθεται ζωή, γιατί συχνά δεν είναι και καλύτερη η ζωή που διασφαλίζουν στις ευρωπαϊκές χώρες, όταν αναζητούν ή θεωρούν ότι μπορεί να επιτύχουν μια καλύτερη ζωή, δεν διστάζουν ακόμα και το να διακινδυνεύσουν τη ζωή τους.
βλέπουμε ότι καθημερινά η Μεσόγειος βυθίζονται, στη Μεσόγειο βυθίζονται θύματα, μετανάστες, οι οποίοι ξέρουν τον κίνδυνο, ξέρουν ότι μπορεί να πνιγούν και όμως διακινδυνεύουν το πέρασμα στη γη της επαγγελίας. Που νομίζουν ότι είναι η Ευρώπη, δεν είναι βεβαίως γη της επαγγελίας, δεν είναι γη της επαγγελίας η Ελλάδα. Άλλωστε, τώρα στην Ελλάδα δεν θέλουν να είναι, να μένει μόνιμα οι μετανάστες, θεωρούν τόπο διέλευσης, χώρα διέλευσης στην Ελλάδα προς άλλες ευρωπαϊκές χώρες στην κεντρική Ευρώπη. Και βλέπουμε βεβαίως και την πολιτική την οποία εφαρμόζουν κεντροευρωπαϊκές χώρες, οι οποίοι εδώ βομβαρδίζουν αυτά τα εδάφη. Ενώ τα ληστεύουν, δεν κάνουν τίποτε, κλείνουν και τα σύνορά τους για να μην δέχονται τα θύματα των υπεριαλιστικών πολιτικών τους. Μάλιστα. Κύριε Παναγιώτη Λαφαζάνη, κύριε Πρόεδρε της Λαϊκής Ενότητας, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τιμή που μας κάνετε να είστε κοντά μας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Βεβαίως θα τα ξαναπούμε. Καλή χρονιά. Καλή χρονιά και σε εσάς. Να είστε καλά. Παρόλο ότι τα πράγματα είναι δύσκολα, με αισιοδοξία, αγώνα και ελπίδα να πετύχουμε κάτι καλύτερο. Να είστε καλά. Σας χαιρετώ. Να είστε και εσείς καλά. Γεια σας. Φίλες και φίλοι, ήταν κοντά μας ο κύριος Παναγιώτης Λαφαζάνης, πρόεδρος της Λαϊκής Ενότητας. Πάμε σε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα είμαστε μαζί πάλι πίσω για τον επίλογο της εκπομπής μας. Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Είμαι ο Μάκης Βραχιολίδης και η εκπομπή Ανεξάρτητος Παρατηρητής στον Ερευνητικό Οργανισμό Ελλήνων. Σήμερα 10 Ιανουαρίου 2018, μέχρι πριν από λίγα λεπτά, είχαμε κοντά μας τον Παναγιώτη Λαφαζάνη και ακούσαμε τι είπε, ότι η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμένου δεν εξετάζει καθόλου το ζήτημα των αλυτρωτικών διώξεων των Σκοπιανών, οι οποίοι Σκοπιανοί έχουν φτιάξει μέχρι πριν από λίγους μήνες και κάνανε και επίσημη συνάντηση. Εκεί ήταν και ο πρέσβης. Δηλαδή είναι φοβερά πράγματα αυτά, φίλες και φίλοι. Έχουν φτάσει τον χάρτη τους τον φτάνουν μέχρι τη Λάρισα. Διεκδικούν δηλαδή και τη Μακεδονία μας και μέρος της Θεσσαλίας μας. Αυτά τα έχουν τώρα οι Σκοπιανοί. Δεν έχουν εγκαταλείψει καθόλου τον αλυτρωτισμό τους. Και εμείς, χωρίς να εξετάζουμε καθόλου μα καθόλου το ζήτημα αυτό, πάμε και χαρίζουμε το όνομα Νέα Μακεδονία ή Άνω Μακεδονία ή Βόρεια Μακεδονία, όπως θέλουν οι Αμερικάνοι και ο Μάθιου Νίμιτς, να τους τα χαρίσουμε. Και έχουμε από την άλλη πλευρά τον κύριο Καμένο, ο συνήθως να παίζει το προδοτικό του παιχνίδι, ο οποίος έχει στρώσει ουσιαστικά από το 2015 το χαλί στον κύριο Τσίπρα και στην κυβέρνηση των αντιχρίστων και αθέων του ΣΥΡΙΖΑ, έχει στρώσει το χαλί για να μπορέσει να περάσει όλα τα προδοτικά του ο κύριος Τσίπρας και η κυβέρνησή του σε βάρος της χώρας μας. Έτσι λοιπόν ο κύριος Καμένος παίζει ουσιαστικά το ρόλο του λαγού. Από τη μια μεριά δηλώνει ότι δεν θα ψηφίσει μνημόνια και ότι δεν θα συνεργαστεί ούτε νεκρός με άνθρωπο ο οποίος έχει ψηφίσει μνημόνια και ο ίδιος είναι αυτός ο οποίος ψηφίζει το ένα μνημόνιο μετά το άλλο, και σήμερα έρχεται από τη μια μεριά να λέει ότι δεν συμφωνεί καθόλου και δεν πρόκειται να ενδώσει σε ονόμα σύνθετης ονομασίας για τα Σκόπια που να φέρουν το όνομα Μακεδονία, και από την άλλη φέρνει στο τραπέζι αυτό το οποίο είχε πει ο κύριος Καραμαλής Κώστας το όχι μεν στο Βουκουρέστι, αλλά από την άλλη είχε συμφωνήσει στο όνομα της σύνθετης ονομασίας ο κύριος Καραμαλής. Και το βάζει τώρα εκ των υστέρων στο τραπέζι για να πει ότι τελικά συμφωνεί και με τον κύριο Κοτζιά και τους χειρισμούς του, να εκθιάζει τον κύριο Κοτζιά και τους χειρισμούς του για να πάμε σε μια μεγάλη προδοσία σε βάρος της χώρας μας, η οποία θα ανοίξει ουσιαστικά τον ασκό του αιώλου και θα φτάσουμε στο σημείο να θρηνήσουμε την πατρίδα μας, να διαμελιστεί η πατρίδα μας, διότι μετά την αναγνώριση ως τουρκικής ένωσης Θράκης, μία ένωση η οποία βρίσκεται εκεί και ο Άριος Πάγος δεν την είχε αναγνωρίσει, την αναγνωρίζει η ελληνική κυβέρνηση μαζί και η Νέα Δημοκρατία μέσα και τα άλλα κόμματα
τα μνημονιακά, αναγνωρίζουν αυτοί, αναγνωρίζουν λοιπόν τώρα και θα αναγνωρίσουν τα Σκόπια ως Νέα Μακεδονία ή Άνω Μακεδονία και ανοίγουν τον ασκό του αιώλου για τον διαμελισμό της χώρας μας στη Θράκη και στην Μακεδονία μας. Και μην ξεχνάμε ότι και ο Υπουργός Εξωτερικών της Αλβανίας θέτει θέμα της Αμμουριάς. Αύριο μεθαύριο θα πάει ο κύριος Σκοτζιάς να τον συναντήσει εκεί για να του θέσει το θέμα της Τσαμουριάς και των διεκδικήσεων που έχουν οι Αλβανοί στην χώρα μας. Καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει το επόμενο διάστημα σε βάρος της πατρίδας μας. Φίλες και φίλοι, με πόνο ψυχή σας τα λέω όλα αυτά, αλλά είμαστε εδώ και με αγωνιστικό πνεύμα να συνεχίσουμε τον αγώνα μας, να προσπαθήσουμε να συνεγείρουμε συνειδήσεις και να προσπαθήσουμε να σας πούμε ότι να είσαστε παρόντες στους αγώνες στους οποίους πρέπει να δώσουμε όλοι μαζί υπέρ της πατρίδος μας. Γι' αυτό το λόγο στις 21 Ιανουαρίου ας είμαστε παρόντες στο μεγάλο συλλαλητήριο στη Θεσσαλονίκη υπέρ της Μακεδονίας μας και ότι δεν δεχόμαστε σε καμία περίπτωση να χαρίσουμε το όνομα της Μακεδονίας μας στα Σκόπια, στους Σλάβους. Φίλες και φίλοι, αυτά ήταν να πούμε για σήμερα. Θα είμαστε μαζί την ερχόμενη Τετάρτη. Ακολουθεί η εκπομπή «Όσα μύθια τόση αλήθεια» με την Ευγενία Κούκουρα. Θα είμαστε μαζί και πάλι την ερχόμενη Τετάρτη. Να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια σας.